Κύριε Κύρκο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Άργος Οριστικό στην Καστοριά. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε λιγάκι για τις εξελίξεις για το νοσοκομείο εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα με τους διοικητές των τριών νοσοκομείων που έχουν στην ευθύνη τους τρία κέντρα φυσικής ιατρικής αποκατάστασης του Αμιντέου, του διοικητή δηλαδή της Φλόρινας, της Έδεσας και της Καστοριάς που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ και την Φυσίατρο του Αμιντέου, συζητήσαμε και πήραμε κάποιες αποφάσεις. Και μια και είμαστε στο Άργος Οριστικό, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ένα αίτημα πολλών χρόνων των κατοίκων της περιοχής, αυτό που ονομάζαν χρονίων παθήσεων και σήμερα ονομάζεται Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, παίρνει σάρκα και οστά, θα νοσηλεύει πλέον αρρώστους με τα νοσοκομειακή νοσηλεία για αποκατάσταση, δηλαδή θα είναι κλειστής και ανοιχτής νοσηλείας. Θα αιμοδοτηθεί, θα στελεχωθεί με 17 άτομα, 17 ειδικότητες επιστημονικές, καθώς και με βοηθητικό προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Επίσης θα προκηρυχθεί θέση φυσιάτρου και επικουρικού και μόνιμου, όπως και σε όλα τα ΚΕΦΕΑΦ, τα 31 της χώρας, θα γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις. Εμείς από την πλευρά μας ως τρίτη υγειονομική περιφέρεια, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, συγκροτούμε μαζί με τους διοικητές των νοσοκομείων τις μονάδες αυτές, ούτως ώστε να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη νέα πρόκληση. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο Φεβρουάριο όλες αυτές οι μονάδες, άρα και το Άργος Οριστικού, θα λειτουργήσουν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Διηγητά, κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα. Να ρωτήσουμε και για εσάς τι ουσιαστικά αλλάζει για τον νομό Καστοριάς, για τον κόσμο της Καστοριάς και ποιους άλλους θα μπορεί να εξυπηρετεί πλέον εδώ πέρα. Επιτέλους ένα όνειρο των κατοίκων της Καστοριάς, αλλά και προτεραιότητα δική μου από όταν ανέλαβα διοικητής, ήταν να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το κέντρο αποκατάστασης σε 24 λειτουργία με νοσηλευόμενους ασθενείς. Αυτό πλέον παίρνει σάρκα και οστά. Έρχονται 27 άτομα προσωπικό εδώ στο κέντρο αποκατάστασης. Γίνονται όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις τεχνικές, είτε οποιοδήποτε άλλες παρεμβάσεις μπορούν να υπάρξουν, ώστε να είμαστε έτοιμοι με το που θα έρθει το προσωπικό να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να περιθάλψουμε ασθενείς που πάνε σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Θα λειτουργεί παράλληλα με το νοσοκομείο Καστοριάς, δηλαδή θα έχουμε κάποια αποσυμφόρηση εκεί, θα υπάρχει κάποια παράλληλη λειτουργία? Όχι, εδώ είναι μόνο για την αποκατάσταση. Μόνο για αποκατάσταση. Είναι μετανοσοκομειακή δομή. Ναι, αφορά μόνο την αποκατάσταση. Δηλαδή ασθενείς με εγκεφαλικό ή ορθοπαιδικά περιστατικά που πηγαίνουν τώρα σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Ωραία, για να το εξηγήσουμε αυτό. Πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα με 25 ή 30 κρεβάτια σταδιακά στην πορεία να τα λειτουργήσουμε και να περιθάλψουμε ασθενείς στον τόπο.